και τώρα. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Γιώργο Ευγενή. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με τις σιρήνες αναμένες οδήγησαν τον Γιώργο Λιγκερίδη στην τελευταία του κατοικία οι συνάδελφοί του. Τραγική φιγούρα η μάνα του αδικοχαμένου αστυνομικού των ΜΑΤ. Με τις μάσκες αναχείρας, η εκδρομή της πρωτοχρονιάς, αύξηση εισαγωγών στα νοσοκομεία λόγω κορονοϊού και γρήπης, αυτοψία του Σταρ για το κόστος του ρεβεγιόν. «Είμαι πονεμένο παιδί, δεν το είχα προσχεδιάσει», είπε ο 18χρονος, ο οποίος σκότωσε τον 16χρονο αδερφό του. Δεν έπεισε και πήρε το δρόμο για τις φυλακές. Ξεκινάμε όμως το δελτίο μας με το ίστατο χέρε στον αδικοχαμένο επισμηναγό Επαμεινώντα Κωστέα, που κηδεύτηκε το πρωί στη Μεσσηνία. Τραγικές φιγούρες, οι γονείς, η γυναίκα αλλά και ο γιος του, που παρέλαβε το ξύφος και τη σημαία που σκέπασε το φέρετρο του ήρωα της πολεμικής μας αεροπορίας. Το πρωί, σε μια συγκινησιακά φορτισμένη τελετή στο Πεντάγωνο, η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και σύσσωμο το προσωπικό απέδωσαν ίστατο φόρο τιμή στον υπτάμενο που έπεσε υπερπατρίδος. Στον ουρανό που λάτρευε βρίσκεται πλέον ο επισμηναγός Επαμεινώντας Κωστέας. Με το βλέμμα καρφωμένο ψηλά, ο μικρός Θανάσης, γιος του ήρωα πιλότου, ψέλνει τον εθνικό ύμνο αποχαιρετώντας τον πατέρα του, τον άνθρωπο που του έμαθε να στέκεται πάντα όρθιος. Ο Θανάσης, που μαζί με τη μητέρα του είδαν τον άνθρωπό τους να χάνεται μπροστά στα μάτια τους λίγο έξω από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Λίγο αργότερα παίρνει από τον αρχηγό Γιεθά στρατηγό Φλόρο την ελληνική σημαία με την οποία ήταν σκεπασμένο το φέρετρο του πατέρα του. Δίπλα του η σύζυγος, ο πατέρας, η μητέρα και οι αδελφοί του άτυχου πιλότου λένε το τελευταίο αντίο στον άνθρωπό τους που έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή, κάνοντας αυτό που αγαπούσε. Η τελευταία μάνα που θα κλάψω! Αξιό! Τραγική φιγούρα, η μητέρα του πιλότου δεν μπορεί να πιστέψει πως χάθηκε το παλικάρι της. Παιδί μου! Εκατοντάδες κόσμου είπαν το πρωί το τελευταίο αντίο στον επισμηναγό Κωστέα στη Μεγάλη Μαντίνια Μεσσηνίας. Για την πατρίδα τα δίνει όλα. Ήθελε να πετάει και τελικά εκεί που ήθελε να πετάει, εκεί πέταξε. Ο ιερός ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Μεγάλη Μαντίνια κατακλείστηκε από κόσμο που ήρθε εδώ για να αποχαιρετήσει για το πιο μακρινό του ταξίδι τον ήρωα Επαμεινώντα Κωστέα. Σκεπασμένο με τη γαλανόλευκη το φέρετρο με τη σωρό του επισμηναγού Κωστέα, ενώ συνάδελφοί του μετέφεραν το πηλίκιο, τα παράσημα και το ξύφος του. Μπορούσε να παρατήσει τα πάντα, να συνδράμει στον άγνωστο, στο φίλο, στο γνωστό, στον πολύ φίλο. Ήταν το καλό παιδί για όλους. Να είναι αθάνατος, πάντα θα είναι στη σκέψη μας και στο μυαλό μας. Παρόντες στο τελευταίο αντίο του επισμηναγού, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και η στρατιωτική ηγεσία, ενώ τον ΣΥΡΙΖΑ εκπροσώπησε ο Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης. Νωρίς το πρωί, η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Πενταγώνου απέτησε φόρο τιμής στον ηρωικό πιλότο, όπως και δεκάδες συναδελφοί του από όλους τους κλάδους που βγήκαν στα μπαλκόνια του Υπουργείου Άμυνας για να τον αποχαιρετήσουν. Με προεδρικό διάταγμα θα απονεμηθεί ο βαθμός του αντιπτεράρχου στον επισμηναγό Κωστέα, επειδή έπεσε κατά την εκτέλεση υπηρεσίας που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο.
Με χαραγμένα από τον πόνο πρόσωπα, οι γονείς του αδικοχαμένου επισμηναγού Κωστέα προσπαθούν να μαζέψουν τα κομμάτια τους. Ο Κώστας Γκελντής συνομίλησε μαζί τους. Κώστα, καλησπέρα. Θα μας μεταφέρεις το κλίμα στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια σε τέτοιες περιπτώσεις, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, παρά μόνο η σιωπή. Η οικογένεια του ατυχού πιλότου βρίσκεται ακόμα σε σοκ. Η σύζυγός του προσπαθεί να στηρίξει τα δυο τους παιδιά που είδαν μπροστά στα μάτια τους τον πατέρα τους να χάνεται. Όλη η οικογένεια, οι γονείς, τα αδέλφια του, η σύζυγός του, τα παιδιά του, είναι όλοι μαζί μια γροθιά ενωμένη. Κρατά ο ένας το χέρι του άλλου για να δώσει δύναμη και κουράγιο και να ξεπεράσει τον ανίποτο πόνο τους. Οι δικοί του άνθρωποι με πόνο καρδιάς, Γιώργο, μας είπαν ότι έχασαν τον αετό τους, το δικό τους αετό που έσχιζε τους θέρες. Έναν εξαιρετικό οικογενειάρχη, μα πάνω απ' όλα έναν άνθρωπο που λάτρευε αυτό που έκανε, δηλαδή να πετάει συνεχώς με τα πολεμικά αεροσκάφη. Τώρα πια ταξίδεψε, κίνησε για ένα ταξίδι άλλο, ένα ταξίδι στην αιωνιότητα. Όλοι είναι συγκλονισμένοι πραγματικά εδώ στον τόπο καταγωγής του, στη Μεγάλη Μαντίνια, στη Μάνη, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Το μόνο που μπορούμε να πούμε εμείς είναι, αν κάτι δίνει παρηγοριά σε αυτούς τους ανθρώπους, είναι ότι ο επισμηναγός έφυγε κάνοντας αυτό το οποίο αγαπούσε περισσότερο. Σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι είπαν πριν από λίγο οι γονείς του. Να είμαι η τελευταία μάνα που κλαίω. Αυτό. Και εγώ θα ανακουφιστεί ο πόνος μου και το παιδί μου. Μου πήραν τον αητό μου. Μου τον πήραν τον τσάχαρ. Ο Όνοντας ήθελε να πετάει. Δεν του αρέσανε ούτε τα γραφεία, ούτε οι χαιρετούρες. Ο Όνοντας ήθελε να είναι πάνω. Έφυγε όπως ήθελε. Ψηλά, να πετάει. Είμαι περήφανη όμως για το παιδί μου. Γιατί έσωσε ένα χωριό ολόκληρο. Γι' αυτό είμαι περήφανη. Το πήρα πάνω του. Θα θρηνούσαν κόσμο στον Άρη. Να πούνε την αλήθεια όμως. Γιατί να το έχω εγώ σε ένα χαρτί, σε μια φωτογραφία να λεβέντη και να μην το έχω να το βλέπω. Έρχονται με σπασμένα πόδια. Θα το συγύρωσα, μάνα είμαι. Όλα γίνανε σε live μετάδοση. Ήτανε ο αποχωρισμός, ο αποχαιρετισμός του ταφδίου που σε αυτό ο Όνοντας είχε 3.000 ώρες. Δεν μπορούσε να μην είναι στην τελευταία πτήση. Ήθελε να είναι. Το ζήτησε να είναι. Πάντα ήμασταν περήφανοι για τον αδερφό μας. Και τώρα ακόμα περισσότερο. Αυτές τις μέρες το μόνο που μαζεύουμε τα δικά μας τα κομμάτια, να ξεπεράσουμε αυτή τη μέρα.